Λοιπόν, βρισκόμαστε στο... Καλησπέρα σας. Στο Δημοτικό Σταδίο Χαλκίδας, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας για την τρίτη εθνική κατηγορία και για τον τρίτο όμιλο ανάμεσα στον ΑΟ Χαλκής των πολλών προβλημάτων. Έχει ήδη υποβιβαστεί ο ΑΟ Χαλκής. Τελευταία στιγμή κατέβηκαν οι παίκτες να παίξουν. Δεν έκαναν προπόνηση εδώ και μια εβδομάδα λόγω μη καταβολής κάποιων χρημάτων, όπως είχαν ανακοινώσει, και του Πανελευσινιακού. ΑΟ Χαλκής Πανελευσινιακός, λοιπόν, πρώτη-τελευταία αγωνιστική για τη φετινή περίοδο στην Τρίτη Εθνική. Η Χαλκίδα, τελευταία αγωνιστική, πρέπει να ταξιδέψει στη Ζάκυνθο, να δούμε αν θα μπορέσει και αν θα πάει στη Ζάκυνθο. Και περιμένουμε τώρα την είσοδο των δύο ομάδων για να δούμε αυτό το παιχνίδι τυπικού χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε, και οι δύο ομάδες είναι εκτός στόχων. Πανελευσινιακός είναι στην τρίτη θέση, παρόλο την προσπάθεια που έκανε και την μεταγραφές και λοιπά στην αρχή της περίοδου, δεν κατάφερε να είναι στο παιχνίδι του τίτλου, έχει μείνει στην τρίτη θέση. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπαμε, ο Χαλκής πρώτη-τελευταία θέση, 13η θέση, και υποβιβάζεται, του χρόνου θα παίζει στην πρώτη κατηγορία της Εβιάς. Όλα έτοιμα λοιπόν. Έρχονται και οι διαιτητές με τις ομάδες για να σέρθουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα κρατήσουμε για λίγο το βίντεο μέχρι και στα πρώτα λεπτά της συνάντησης για να πάρουμε μια εικόνα του παιχνιδιού. Έλα, βγάλε. Μην τους βγάλε, και εσύ. Ωραία. Κοσακί. Έτσι, ρε. Έλα, παιδιά. Πάμε λίγο.
Τώρα, αφού πήγα, βγάλανε μόνοι τους από εκεί. Να ξεκινήσουμε λίγο έξω, παρακαλώ. Δεν ήτανε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Παίζουμε τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ο Χαλκίδης πανελευθυνιακός στο 0-0. Και κάπου εδώ κλείνουμε το βίντεο για να συνεχίσουμε και το φωτορεπορτάζ. Για το κοντά σας πόρο.